Παρά το γεγονός, κύριε Πρόεδρε, ότι είμαστε εν μέσω μιας τραγικής κατάστασης με τα καθημερινά ρεκόρ κρουσμάτων και με την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας, δεν υποτιμάμε κανένα ζήτημα, μικρό ή μεγαλύτερο, ούτε τη σημερινή βέβαια συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Το αντίθετο, αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα, ακόμη και όταν πρόκειται να ασχοληθούμε με θέματα που εσείς επιλέγετε, κύριοι της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για να στήσετε ακόμα έναν καυγά. Ένα αποπροσανατολιστικό και αποκρουστικό καυγά που στην καλύτερη περίπτωση προκαλεί το λαό που δοκιμάζεται από αυτό το νέο κύμα πανδημίας, το οποίο φαίνεται να είναι πιο φωνικό από όσο το πρώτο και το δεύτερο μαζί. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία, γιατί δεν είμαστε στην αρχή αυτής της περιπέτειας, ούτε φυσικά στο τέλος της. Μετράμε ήδη 20 μήνες από την έναρξη της πανδημίας και γύρω από αυτό το ζήτημα έχει συσσωρευτεί και επιστημονική γνώση και εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλες τις περιοχές από τη Λάρισα, από τη Λαμία μάλλον και πάνω, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Σας έχει ξεφύγει. Και προς τα κάτω, στην υπόλοιπη χώρα, η κατάσταση χειροτερεύει. Δεν το λέμε εμείς, το λένε καθημερινά τα ρεκόρ που σπάνε το ένα μετά το άλλο. Το φωνάζουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι οποίοι παρά το ότι έχουν εξαντληθεί, συνεχίζουν να δίνουν μια τιτάνια μάχη για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Αλλά εσείς το βιολί σας επιμένετε να μιλάτε για πανδημία ανεμβολίαστων, παρότι το σωστό είναι να μιλάμε για πανδημία νόσησης των ανεμβολίαστων. Γιατί και οι εμβολιασμένοι μπορεί να κολλήσουν, αλλά μόνο ή κυρίως οι ανεμβολίαστοι νοσούν βαριά και κινδυνεύει η ζωή τους. Αλλά το λέτε έτσι γιατί σας βολεύει να κρύβετε την ευθύνη σας για το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμένων, αφού οφείλετε και σε δικές σας ανεπάρκειες και παλινοδίες. Σας βολεύει να επικεντρώνετε μόνο σε ένα μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας, σημαντικό φυσικά, αναμφίβολα, αναμασώντας όμως τη γνωστή καραμέλα της ατομικής ευθύνης, για να μένουν στο απειρόβληπτο όλες οι υπόλοιπες ευθύνες σας. Γιατί αν είχατε ακούσει το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή ή έστω και αργότερα, γιατί ποτέ δεν είναι αργά, τα πράγματα θα ήταν, πιστεύουμε, εμφανώς καλύτερα. Φτάνετε μάλιστα στο σημείο να λέτε με περίσσιο θράσος, με κινησμό καλύτερα, ότι οι γιατροί θα αναγκαστούν να επιλέξουν ποιος ασθενής θα διασωληνωθεί. Πρόκειται για ομολογία ότι η πολιτική σας στην υγεία, πολιτική εμπορευματοποίησης σας, όλοι σας την ακολουθήσατε, έχει χρεοκοπήσει, γιατί αυτή ευθύνεται για τα χάλια των δημόσιων νοσοκομείων. Αν η πανδημία εξελίσσεται σε λερναία ύδρα, όπως είπε πρόσφατα ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό συμβαίνει γιατί η κυβέρνησή σας εξακολουθεί να μην παίρνει κανένα μέτρο για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, που έχει ξανά φρακάρει με αναγκαίες προσλήψεις βέβαια προσωπικού που χρειάζονται και με έκτακτη χρηματοδότηση. Γιατί η κυβέρνησή σας, ακόμα και τώρα που το δημόσιο σύστημα δοκιμάζεται, αρνείται να προχωρήσει στην επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών μονάδων υγείας, οι οποίες εξακολουθούν να θησαυρίζουν εκμεταλλευόμενες τα κενά του δημοσίου συστήματος. Για να μην πω πόσα εκατομμύρια ευρώ εισπράττουν καθημερινά τα διάφορα διαγνωστικά για τα rapid test, ενώ αυτά θα έπρεπε να ήταν δωρεάν και για όλους σε κάθε χώρο δουλειάς και με ευθύνη των επιχειρήσεων. Αν η πανδημία εξελίσσεται σε λερναία ύδρα, είναι γιατί η κυβέρνησή σας δεν πήρε κανένα μέτρο προστασίας και μείωσης του κινδύνου σε χώρους μεγάλης διασποράς, όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως είναι τα σχολεία, οι σχολές και οι μεγάλοι χώροι δουλειάς. Μάλιστα, εν μέσω πανδημίας, στα σχολεία προχωρήσατε και σε συγχωνεύσεις τμήματων, ενώ την ίδια στιγμή, για μικροκομματικούς λόγους, αφήνεται εκτός μέτρων και ουσιαστικών περιορισμών και τις εκκλησίες.
γιατί η κυβέρνησή σας δεν οργάνωσε μια επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημερωτική εκστρατεία. Και όταν μιλάμε για σοβαρή ενημερωτική εκστρατεία για τον εμβολιασμό, δεν εννοούμε απλά μια διαφημιστική καμπάνια όπως αυτή με τις λίστες πέτσα που συζητάμε, αλλά μια ενημερωτική εκστρατεία που θα ακουμπά και στις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα ακουμπά δηλαδή σε κέντρα υγείας, σε πολυιατρία, αποκεντρωμένα ιατρία, τα οποία με σύγχρονες υποδομές και όλο το απαραίτητο προσωπικό θα διασυνδέονται με την οικογένεια, τα σχολεία, τις σχολές, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους τόπους δουλειάς, τους τόπους άθλησης, τα γυροκομεία, άλλα ιδρύματα που τυχόν υπάρχουν. Όλα αυτά δηλαδή που κάνει το ΚΚΕ, όχι μόνο σε φορείς, δομές, χώρους όπου το ίδιο έχει την ευθύνη, αλλά παντού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, εδώ και πάρα πολύ καιρό, με καμπάνιες ενημέρωσης, πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις, ακόμα και επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται στους συνανθρώπους μας. Ζητήματα βέβαια που δεν προβάλλονται ούτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η κυβέρνησή σας έχει κλείσει τα αυτιά, δεν αξιοποιεί τις προτάσεις των υγειονομικών, των συλλόγων τους. Δεν έχει επεξεργαστεί ένα καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβολιασμού με όλα τα αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων φαρμάκων, με δωρεάν πλήρη προληπτικό ιατρικό έλεγχο πριν τον εμβολιασμό, με εφαρμογή της φαρμακοεπαγρύπνησης, με σταθερή παρακολούθηση των εμβολιασμένων για έγκαιρη παρέμβαση σε τυχόν παρενέργειες, με επιστημονική καταγραφή των αποτελεσμάτων του εμβολιασμού, με μια εμβολιαστική εκστρατεία με ευθύνη του κράτους, εξαντλητική ενημέρωση και απαντήσεις σε ερωτήματα με ουσιαστική και προσωποποιημένη ενημέρωση του ελληνικού λαού. Πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση με τον εμβολιασμό αν, για παράδειγμα, ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού ως βασικό στοιχείο στη σύνθεση του επιστημονικού προσωπικού των κέντρων υγείας είχε ουσιαστικό ρόλο. Αλλά αυτά θα μας πούν κάποιοι, δεν γίνονται, αυτά είναι μαξιμαλιστικά. Προφανώς, ό,τι αφορά σύγχρονες ανάγκες του λαού είναι ουτοπικό και ανέφικτο, γιατί εφικτό για σας είναι μόνο ό,τι συμφέρει τα συμφέροντα του ιδιωτικού κεφαλαίου στον τομέα της υγείας, όπως άλλωστε και σε άλλους τομείς. Κυρίες και κύριοι, για να έλθω πιο συγκεκριμένα και στο θέμα της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τα Μέσα Ενημέρωσης, άσχετο ότι όλα σχετίζονται βέβαια μεταξύ τους, εμείς, όπως έχουμε ήδη πει, θα ψηφίσουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, χωρίς αυτό να σημαίνει πως έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να προκύψει και κάτι θετικό από αυτή. Και δεν έχουμε αυταπάτες γιατί εκτός όλων των άλλων, θυμόμαστε πολύ καλά και την τύχη που είχε η τροπολογία του ΚΚΕ πριν 1,5 χρόνο, η οποία αντιμετώπιζε αρκετά από τα θέματα που θέτει η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σήμερα. Τι προέβλεπε σε γενικές γραμμές η τροπολογία μας? Προέβλεπε τη δωρεάν προβολή μηνυμάτων υποχρεωτικά σε όλα τα μέσα, έντυπα και ηλεκτρονικά, όταν τα μηνύματα αυτά σχετίζονται με τη δημόσια υγεία. Την πλήρη διαφάνεια σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, αλλά και την έρευνα για το πού ξοδεύτηκαν τα χρήματα του ελληνικού λαού τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια στο πλαίσιο της κρατικής διαφήμισης. Θέλετε να σας θυμίσω ποια ήταν η στάση σας απέναντι στην τροπολογία του ΚΚΕ? Δηλαδή, ποια ήταν η στάση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία τάχα θέλει έλεγχο και των προηγούμενων ετών, αλλά και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ζητάει έλεγχο για τη λίστα πέτσα. Την απορρίψατε και εσείς της Νέας Δημοκρατίας και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα δύο φορές. Γιατί προφανώς κανέναν σας δεν βόλευε μια τροπολογία με ένα τέτοιο ακριβώς περιεχόμενο. Γιατί όλοι σας θέλετε να συντηρείτε αυτή την κατάσταση. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν αδιαφανή μηχανισμό σχέσεων και διαπλοκής με μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τα μέσα συνολικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ή με ένα μέρος αυτών. Και όλοι σας έχετε ανάγκη έναν τέτοιου είδους μηχανισμό
χειραγώγησης του ελληνικού λαού. Ένα μηχανισμό με αποστολή να εξοραίζει την αντιλαϊκή πολιτική σας. Βέβαια, δεν θεωρούμε ότι ένα τέτοιο ζήτημα λύνεται με κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά ακόμα και αυτές τις αρνείστε. Δεν λύνεται ουσιαστικά και στην έκταση που πρέπει, γιατί το ζήτημα είναι πολύ βαθύτερο και έχει να κάνει με τη σύμφυση των κυβερνήσεων του ίδιου του κράτους με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα ανάμεσά τους και τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ζητάτε να εξεταστούν τα κριτήρια με τα οποία δόθηκαν 42 εκατομμύρια ευρώ σε μέσα ενημέρωσης, οι γνωστές λίστες Πέτσα, για τις διαφημιστικές καμπάνιες για την πανδημία. Συμφωνούμε να εξεταστούν. Όμως, τελικά, η εκάστοτε κυβερνητική πολιτική από μόνη της είναι μια λίστα Πέτσα. Με την έννοια όχι μόνο της σταθερής, πολλές φορές προκλητικής χρηματοδότησης, αλλά και των προνομίων που απολαμβάνουν μεγάλες επιχειρήσεις, ανάμεσά τους και επιχειρήσεις των μέσων ενημέρωσης. Για παράδειγμα, ανεξάρτητα από το νόμιμο ή το παράνομο του πράγματος, ήταν ή δεν ήταν πρόκληση εν μέσω πανδημίας με τα νοσοκομεία να έχουν γονατίσει λόγω ελλείψεων, με τον κόσμο να στηβάζεται στα μέσα μεταφοράς λόγω υποχρηματοδότησης και τόσα άλλα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να χαρίζει στους καναλάρχες μια ολόκληρη δόση από αυτή που έπρεπε να καταβάλουν για τις άδειες. Ήταν ή δεν ήταν πρόκληση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην αρχή της πανδημίας με το νόμο για την ενοικίαση υπηρεσιών υγείας σε ιδιωτικές κλινικές, που είχε μάλιστα το θράσος να τη βαφτίζει και επίταξη, να αυξάνει το ποσό που έπρεπε να καταβάλει το κράτος σε ιδιώτες επιχειρηματίες. Είναι ή δεν είναι πρόκληση, για παράδειγμα, ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα κατευθυνθούν κυρίως στους μεγάλους ομίλους της λεγόμενης πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Αλλά μη μας προκαλείτε κι εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, που ανακαλύψατε ξαφνικά πράξεις χειραγώγησης της κοινής γνώμης, λες και πρόκειται για αποκλειστικό προνόμιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Όλες, μα όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, στην περίοδο της διακυβέρνησής τους, επιδίδονται σε αυτή την πρακτική, στην προσπάθεια δηλαδή να εξοραίσουν την αντιλαϊκή πολιτική τους, αξιοποιώντας κατά καιρούς διάφορα μέσα, όπως είναι και οι δημοσκοπήσεις, και μάλιστα ορισμένες βγάζουν και μάτι. Πώς αλλιώς θα παραπλανήσουν, θα παγιδεύσουν, θα ενσωματώσουν εργατικές, λαϊκές δυνάμεις, αν δεν αξιοποιήσουν και διάφορα χρήσιμα διαχρονικά για το σκοπό αυτό εργαλεία? Δεν χρειάζεται να πάμε και πολύ μακριά. Δεν ήταν πράξη χειραγώγησης της κοινής γνώμης η ενιαία πανομοιότυπη σχεδόν προβολή την περίοδο εκείνη ότι όλοι σας ψηφίζατε τα μνημόνια στο όνομα δήθεν της σωτηρίας του λαού μας? Το γεγονός ότι τις συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ και τη Γαλλία όλοι σας τις ονομάσατε αμυντικές, ενώ είναι καραμπινάτα επιθετικές, αφού μετατρέπουν τη χώρα σε πολεμικό ορμητήριο, τι ήταν? Το ότι ισχυριζόσασταν ο ένας σε συνέχεια του άλλου στο όνομα του ότι δήθεν θα σώσετε τις συντάξεις των επόμενων γενιών την ίδια ώρα που διαλύατε την κοινωνική ασφάλιση, τι ήταν? Ακόμα και την έννοια της προόδου την φέρατε στα μέτρα της πολιτικής σας που μας γυρίζει δεκαετίες πίσω, αφαιρώντας βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, αντί να προχωράμε μπροστά στην κατεύθυνση ικανοποίησης των σύγχρονων, των σημερινών αναγκών. Πού φτάσαμε? Να λέει ο Πρωθυπουργός πως η πολιτική της κυβέρνησής του, δηλαδή η πολιτική που εξασφαλίζει κέρδη και προνόμια σε λίγους, θυσιάζοντας τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, είναι προοδευτική. Τι είναι όλα αυτά? Δεν είναι πράξεις χειραγώγησης? Για να μην αναφέρω αυτά που δεν λέγονται, γιατί δεν προβάλλονται, όπως η πρόσφατη είδηση του θανάτου ενός εργάτη την ώρα της δουλειάς, είδηση που απουσίασε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε παρουσιάστηκε όπως ήθελε η συγκεκριμένη εταιρεία. Και μιας και αναφέρομαι σε αυτό, να κάνω και μια παρένθεση. Όντως, πολλά και διάφορα ακούγονται και λέγονται στο λιμάνι του Πειραιά
το τελευταίο διάστημα. Όπως αποκαλύπτει ο ριζοσπάστης σήμερα, γίνονται εγκρίσεις προσλήψεων από πολιτικά γραφεία για κάποιους που κάνουν κουμάντο επίσης το ποιος θα μπει στη δουλειά, για εμπλοκή πολιτικών προσώπων, ακόμα και την υποχρεωτική εγγραφή σε ένα εργοδοτικό σωματείο ως προϋπόθεση για την πρόσληψη. Μάλιστα, όπως καταγγέλουν υπεύθυνα οι εργαζόμενοι, διακρίνουν γύρω τους και κοντά τους κομματάρχες και οικογενειοκρατία, ότι πλέον δεν υπάρχει μόνο ο δρόμος του μεταξιού, υπάρχει και ο δρόμος του λιμανιού, που ξεκινάει από την Κουντουριό του στον Πειραιά και φτάνει μέχρι το Σέμπο. Και όντως, η καταγγελία κεντρίζει το ενδιαφέρον, αφού στην Κουντουριό του στεγάζεται το γραφείο του Υφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Κώστα Κατσαφάδου. Και αν ακολουθήσουμε τη διαδρομή της διαπλοκής που γράφεται στον τύπο, βλέπουμε όλο συμπτωματικός ότι operator manager στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, στον ΣΕΠ ΑΕ, είναι κάποιος ονόματι Νίκος Κατσαφάδος. Ενώ διευθυντής προσωπικού στη θυγατρική της Κόσκο, D-Port, είναι επίσης κάποιος Μιχάλης Κατσαφάδος. Και επειδή στο λιμάνι, λένε, οι αποστάσεις είναι μεγάλες και πρέπει να φροντίσουν να υπάρχει και κάποιος καλός και γνωστός εκπαιδευτής οδηγών για να τους πηγαίνει, και ξανά όλος τυχαίως και αυτός ονομάζεται Νίκος Κατσαφάδος. Και οι συμπτώσεις δεν σταματούν εδώ, γιατί ένα άλλο αυτοκίνητο που κυκλοφορεί μέσα εκεί στους χώρους δουλειάς, υποτίθεται για ελέγχους ασφαλείας του λιμανιού, αλλά στην πραγματικότητα για να κάνει κατήχηση σε εργαζόμενους, για να προστατεύουν την εταιρεία τους, να μην διεκδικούν κλπ. Κλπ. Το οδηγεί ένας που ονομάζεται Θεόδωρος Κατσαφάδος και κάνει δουλειά. Ιδιαίτερα, μετά τον επιτυχημένο απεργιακό αγώνα, εκεί γίνονται πράγματα και θαύματα. Τα συμπεράσματα όλα δικά σας. Καταθέτω για τα πρακτικά και τα σχετικά δημοσιεύματα με τα στοιχεία για να ελέγξετε και κάποια στιγμή να μας απαντήσετε για τις συνωνυμίες, γιατί πολλοί κατσαφάδοι μαζεύονται εκεί. Τέλος η παρένθεση. Βλέπετε, η διαπλοκή έχει πάρα πολλούς δρόμους, εκτός από λεωφόρους έχει και στενά μονοπάτια και συνδέεται με χίλια νήματα με την εξουσία, το κράτος και τους μηχανισμούς του. Και αυτά δυστυχώς συμβαίνουν και με όλες τις κυβερνήσεις. Για να μην μιλήσω ξανά για την απουσία προβολής της δραστηριότητας των θέσεων του ΚΚΕ που ορισμένες φορές φτάνει στα όρια της λογοκρισίας. Βέβαια, είναι τουλάχιστον υποκρισία να υποστηρίζει κανείς πως το δικαίωμα του λαού στην αντικειμενική ενημέρωση μπορεί να διασφαλιστεί απόλυτα όσο τα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται στην ιδιοκτησία μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων. Αλλά το καθεστώς ιδιοκτησίας, τα μεγάλα πορτοφόλια που είχε πει και ένας υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα ακουμπάει κανείς. Ούτε εκείνος που τα έλεγε δηλαδή τα ακούμπησε καθόλου. Οπότε αυτά τα περί χειραγώγησης της κοινής γνώμης, λες και προετοιμάζεστε να γράψετε έκθεση ιδεών στις Πανελλήνιες ή στο γυμνάσιο, προσέξτε πώς το πετάτε, γιατί ράματα υπάρχουν για όλον τη γούνα σας. Ολόκληρη η δήθεν αριστερή διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν απλά μια πράξη χειραγώγησης της κοινής γνώμης, ήταν κάτι πολύ χειρότερο. Ήταν μια ακόμα ελεηνή πράξη χειραγώγησης όλων όσοι και όσες τα προηγούμενα χρόνια αντιστάθηκαν με ειλικρίνεια, βγήκαν στους δρόμους ενάντια στα μνημόνια, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους περίφημους συμμάχους σας. Κυρίες και κύριοι, θα ψηφίσουμε την πρόταση για την εξεταστική που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτά τα περί δημόσιας ενημέρωσης, η οποία είναι κοινωνικό αγαθό, και αντικειμενικότητα των μέσων ενημέρωσης ως προϋπόθεση της δημοκρατίας που λέτε στην πρότασή σας, όταν μάλιστα κουμάντο στην ενημέρωση κάνουν συγκεκριμένα αφεντικά, μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, δεν πείθουν ούτε τα μικρά παιδιά. Αλλά πού θα πάει, ο λαός θα καταλάβει αργά ή γρήγορα ότι μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακή του μέρα. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβει, τόσο το καλύτερο για τον ίδιο και την πατρίδα. Ευχαριστώ.